οποίο δεν ξέρω αν έχει κάνει πολυκατοικία ή όχι, το κόμμα. Και η πρότασή τους, η προσφορά είναι 9.500 ευρώ για δύο κοινωνικούς κόμμους. Για να μπορέσω να το αναθέσω στο Πανεπιστήμιο. Μπορεί αυτό οι 5, όχι οι 2, να γίνουν κάτω από 18.000. Μου λέει δεν γίνεται. 25.000. Τέλος πάντων, με τον τρόπο που γνωρίζω καλύτερα από όλους εσάς και ειδικά από κάτι ανεπάγγελμα τους που είναι κρατικοδίδι και ψάχνουν να βρουν δουλειά, έκλεισε η συμφωνία στους 18.500 ευρώ. Τώρα μπορείτε να πολλαπλασιάσετε, να διαιρέσετε, να προσθέσετε, να αφαιρέσετε το 9.5, εάν είναι πιο φθηνό από το 18.5 με 5 κρατικούς κόμμους. Από την προηγούμενη δημοτική αρχή της κυρίας Αναστάσης Οικονόμου, που εκπροσωπεί, ο Σκουρινιώτη, που υπογράφηκε 30 Αυγούστου του 2014. Για τέτοια διαφάνεια μιλάμε. Για τέτοια διαφάνεια μιλάμε. 30 Αυγούστου του 2014. Πριν από τρία πράγματα. Επιτρέπετε. Το 30 Αυγούστου κλείσε το μικρόφωνο. Συνεχίζεται να λέω ψέματα. Λέω ψέματα. Λέω ψέματα. Παίρνει σύμβαση. Παίρνει σύμβαση. Δεν θα περίμενε την τοποθέτηση του κύριου Πατσιαντά, προηγουμένως για το Σιντιμπάνι, για τα έργα κτλ. Γιατί είναι ένας κάτοικος εκεί της Πλατείας Ελευθερίας, που πραγματικά περνάει σε καθημερινή βάση. Όταν η δημοτική αρχή τολμά και κάνει ένα έργο παράλληλο, γίνονται ασφαλτοστρώσεις, γίνεται το Σιντιμπάνι, γίνεται ασφαλτοστρώσεις της Κατάνη, γίνονται τουαλέτες στα σχολεία, γίνεται του Αγίου Ελευθερίου. 10 χρόνια παρακαλούσα την κυρία Οικονόμου Άγιος Ελευθέριος να κάνει την διακόστρωση και έγινε μέσα σε 7 μήνες. Από τότε που αναλάβαμε. Δηλαδή θέλω να πω, αντί να επιβραβεύουν την προσπάθεια των κυκλικών κόμπων της Πλατείας Ελευθερίας, των έργων που γίνονται στην πόλη, τους πιάνει η πρεμούρα γιατί αυτή η δημοτική αρχή κάνει τα έργα. Είναι μεγάλο το ερώτημα και πραγματικά τι κάνουν της αποδοκιμασίας του κόσμου μας. Πραγματικά. Κύριε Σταυρίδη, είμαι 10 χρόνια σχεδόν κάτοικος.
περιοχής, υπήρξε αυτονομάτης αντιδήμαρχος, δεν ήξερε η Εκκλησία, δεν πήγε όμως κάποιος σύμβουλος εδώ μέσα προεκλογικά που έταζε ότι θα γίνει το πλακόστρωτο και έβγαινε ο παπάς στο ιερό να πει περάστε τον καφέ, τον γελάει ο τάδε και θα μας κάνει το πλακόστρωτο. Αυτή είναι η συμπεριφορά. Πόσο σκέφτεσαι, πόσο έχει σκέφτεσαι. Ούτε σύμβουλο ξέρω, ούτε τίποτα. Ήταν ένα αίτημα το οποίο δεν μπόρεσε να το κάνει. Εγώ σα απάντησα, δεν ήταν αίτημα. Και δεν θα το έκανα. Τι πάλι μου λέει, κι άλλα. Θα πάτε το πείτε εκεί. Θα πάτε το πάτε εκεί. Πάντα λέω ότι είναι προτεραιότητε. Και αν δεν έχει την ευθύνη, το να σου λέω. Προτεραιότητε, τι ορίζουμε εμεί το μίσο. Κάθε κέρα ο καθένα σε εκκλησίε για να μου βάλουν εσένα. Για ποιο λέτε, για ποιο σύμβουλο μιλάτε. Καφέδες εκκλησίες. Τώρα μιλάω με το σύμβουλο. Καφέδες εκκλησίες. Περάσατε υπόλοιπα και σας στείλαμε στο σύμβουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγένειά σας. Σας το είπα όμως κύριε Δήμαρχε, ότι έτσι είναι οι δημοκρατίες. Λέτε τις απόψεις μας, άλλοι ψηφίζονται σήμερα, άλλοι ψηφίζονται αύριο. Αναγνωρίστε το. Δεν είναι ανάγκη. Ξέρετε τι κάνετε, κατασκευάσετε εχθρούς, προφυλακίζετε, βρίζετε, μιλάτε για σαφίλες, μιλάτε για κατεστημένα. Φυσικά λέτε και ψέματα. Και ξέρετε κάτι προσωπικά, προσωπικά, μου κάνετε τύπο στο θράσος σας. Μου κάνετε τύπο στο θράσος σας, έτσι κάτι αμύτη, αλλά έχετε προσωπικές εκκρεμότητες. Λύσετε στο όλοι, μην το αφήσετε όλοι στους άλλους. Σε σχέση με όλους εσάς, για να το ξεκαθαρίσουμε. Τι που θέλετε να λύσετε με όποτε πέντε. Θέλεις, συγχωρείτε. Δεν κρίθηκα ποτέ. Οι πολίτες του Βόλου με τιμήσανε, γνωρίζοντας το πρόβλημα του σάπιου πολιτικού συστήματος που υπηρετείτε εσείς. Οι απαταιώνες του στοιχήματος είναι το σάπιο πολιτικό κατεστημένο. Είναι προσωπικού, είναι προσωπικού. Πρέπει να σε δείτε. Είσαι μηνύκο. Να δείτε χαρά.
είσαστε πρώτοι. Είσαστε σε κρεμότητα. Τώρα τι είστε. Τώρα τι είστε. Είστε πρώτοι σε κρεμότητα. Εάν δεν αδικείτε εκεί. Εάν δεν αδικείτε εκεί. Στη ζωή μου έχω μάθει να υπερασπίζω τον εαυτό μου
να στέκομαι στο ύψος των περιστάσεων και το περνάω και να φοράω και το πληρώνω. Ακούστε τώρα, να πάρουν και μια απάντηση και οι δύο. Μία ο ένας και μία ο άλλος. Εγώ δεν σας διέκοψα, σας άφησα να μιλήσετε, να πείτε ό,τι θέλετε. Όταν όμως, επειδή μιλάνε για νομικούς ισχυρισμούς, γίνει το δικαστήριο, γιατί μια εισαγγελική πρόταση ή ένα βούλευμα δεν είναι ούτε αρθωτικό ούτε καταδικαστέο. Προφανώς δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης ή δεν τους βολεύει. Όμως εγώ λοιπόν δηλώνω εδώ, εάν και εφόσον το αξιότιμο Συμβούλιο Φετών αποφανθεί να πάω σε δίκη, να είστε σίγουροι ότι πανηγυρικά θα δοθώ. Άσχετο όμως με αυτό, μέχρι το 19 θα κάθεστε εκεί και θα πούτε τους 27 δημοτικούς σύμβουλους της συγκεκριμένης δημοτικής αρχής, οι οποίοι θα είναι και πιο σκληροί από μένα, ξέρετε. Πάμε τώρα, κύριε Παπαθόλια. Δεν μπορείτε να ομιλείτε εσείς που αναθέσατε έργο σε πεθαμένο. Δεύτερον. Σας παρακαλώ πολύ, μίλια, αφήστε. Δεύτερον, ένας άνθρωπος ο οποίος όχι έχει από εισαγγελική πρόταση καταδικαστεί, έχει καταδικαστεί από το δικαστήριο δύο φορές και για τον εισαγγελέα τον κύριο. Γιατί είπα τη γνώμη μου, ναι, τον κύριο Σύση και για τον κύριο Κατάλη. Και για τον κύριο Κατάλη. Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε αυτό. Περιμένετε να αποφαθείτε. Μην μιλάτε, αφήστε με να το εαυτό μου. Αυτό λοιπόν θα το δούμε. Όπως εσύ κρίθηκες από έναν φυσικό δικαστή, αφήστε να κρυθώ εξεφτύλες και εγώ από έναν δικαστή. Τα μάρια μου να καταδικαστώ επειδή δεν θα μπράβο. Όχι επειδή είναι τα τμήματα και διαφορά. Δείτε κύριε Καλογύρου, επειδή απορείτε πού βρήκε τα λεφτά ένας Κοπρίτης, ο κύριος Φόρτης από την Ομαδιακή, είπε ότι έβγαλαν εκείνη το πίσω, το πασό, είπε η Ομαδιακή του Πασό, σε δηλώσεις που υπάρχουν στις εφημερίδες, είπε κύριε Παπαθόλια, σας δώσαμε 100.000 για τον προεκλογικό αγώνα. Τα λεφτά των πολιτών. Αυτή είναι. Αυτό είναι το σύστημα που στεναχωριέται, κύριε οικονόμου. Σταματήστε! Έλα να τα βγάλουμε. Λοιπόν, το λόγο είναι τώρα. Πόσες φορές μπορεί να μιλήσει ο Thank you.
είπα καλό καλά.